νεφρό είχαμε τον, το κέντρο, το, το τριήμερο συνέδριο του Alport Syndrome. Το διοργανώνει το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μαζί μας ο καθηγητής ιατρικής και μοριακής γενετικής, επικεφαλής του Κέντρου Αριστείας, Κωνσταντίνος Δέλτας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συνδέσατε, θεωρήσατε ορόσημο τη σημερινή μέρα για να κάνετε, να ξεκινήσετε ένα τριήμερο συνέδριο, ένα τριήμερο συνέδριο το οποίο λαμβάνουν μέρος ένας πολύ μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών επιστημόνων. Ναι, κατά κρίνια είναι 4 μέρες, ξεκίνησε από χθες και θα πάει μέχρι το Σάββατο. Χθες σήμερα ήταν η αποκλειστικά αφιερωμένη στους ασθενείς. Εκτός από γιατρούς οι οποίοι συμμετείχαν και άλλους ερευνητές, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών ήρθαν από 11 διαφορετικές χώρες στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και καμιά 20 ασθενών από την Κύπρο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ακριβώς λεπτομέρειες που αφορούν για την πάθηση αυτή, η οποία είναι και σπάνια, είναι και συχνή. Τι εννοώ? Αυτή η ασθένεια χαρακτηρίζεται, ονομάζεται σύνδρομο Alport, αλλά χαρακτηρίζεται από αιματουρία. Οι ασθενείς αυτοί χάνουν αίμα στα ούρα. Στις πιο σοβαρές μορφές εξελίσσεται σε χρόνια νεφρική νόσο και τελικό στάδιο νεφροπάθειας. Με άλλα λόγια, χρειάζεται αιμοδιάλυση, αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού σε σχετικά νεαρές ηλικίες. Όμως υπάρχει μια παρόμοια, πολύ παρόμοια μορφή που είναι πολύ πιο συχνή, πάρα πολύ πιο συχνή, ίσως ένα στους 100 στο γενικό πληθυσμό, οι οποίοι δεν έχουν πάντα αυτή τη σοβαρή εξέλιξη. Όμως ένα σημαντικό ποσοστό μπορεί να έχουν σοβαρή εξέλιξη. Και γι' αυτό είναι ένα νόσημα που απασχολεί πάρα πολύ την παγκόσμια νεφρολογική κοινότητα. Και φέτος ήταν χαρά μας πραγματικά που πετύχαμε να φέρουμε το συνέδριο αυτό στην Κύπρο. Πόσα κρούσματα έχουμε τέτοιου είδους από το Alport Syndrome, αυτού του συνδρόμου στην Κύπρο? Μέχρι στιγμής έχουμε τεκμηριωμένα ανιχνεύσει γύρω στις 90 οικογένειες από όλη την Κύπρο. Δεν είναι μεγάλος αριθμός για τη μικρή Κύπρο? Είναι μεγάλος αριθμός και η υποψία μας είναι ότι υπάρχουν πολλές ακόμα που δεν ήρθαν στην προσοχή μας. Παρόλο που μελετούμε αυτό το νόσημα εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν πολλές ακόμα οικογένειες που δεν έχουν έρθει στην προσοχή μας για διάφορους λόγους. Και να τεκμηριωθεί τελεσίδικα, ειδικά στις υπιότερες μορφές, πρέπει να γίνει γενετική ανάλυση. Επομένως, άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν και έχουν επανειλημμένα συστηματικά αίμα στα ούρα τους, καλό θα ήταν να συμβουλευτούν τον νεφρολόγο τους ή τον προσωπικό τους γιατρό, διότι ενδέχεται να έχουν μια μορφή αυτού του συνδρόμου. Είναι κληρονομικό βέβαια. Συνήθως αναμένεις να βρεις περισσότερα από ένα ή δύο άτομα στην ίδια οικογένεια. Επομένως, αναμένουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι ακόμα στην Κύπρο, βεβαίως και ο αριθμός που έχουμε ήδη εντοπίσει είναι πολύ μεγάλος για τον μικρό μας πληθυσμό. Και το χειρότερο είναι ότι στην Κύπρο φαίνεται ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων ασθενών που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση. Μόλις πριν από λίγο ακριβώς είχα παρουσιάσει τα κυπριακά δεδομένα και υπήρξε στοχευόμενη ερώτηση. Άρα και γιατί στην Κύπρο έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό ασθενών που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση? Και είναι κάτι το οποίο στην ομάδα μου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μελετούμε αυτά τα ερωτήματα. Όσον αφορά λοιπόν τους μεγάλους αριθμούς που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση, είναι και ένας αριθμός ο οποίος αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Ζώντας με τον κόσμο της αιμοκάθαρσης, γιατροί φαίνεται να θεωρούν ότι τα ισχυρά φάρμακα για την καρδία ενδεχομένως να οφείλονται, προσπαθεί να σώσει την καρδιά και αχρηστεύει στους νεφρούς. Ίσως να είναι ένα κυπριακό φαινόμενο. Κοιτάξτε, μπορεί να συμβαίνει γι' αυτό. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι τοξικά σίγουρα, αλλά στην περίπτωση μας μιλάμε για ένα νόσημα το οποίο είναι καθαρά κληρονομικό. Mm-hmm. Δηλαδή, φταίει ένα γονίδιο. Κάτι που είναι λάθος στο DNA μας. Και όταν είναι λάθος, προκαλεί αυτή τη ζημιά στον νεφρό και δεν μπορεί να καθαρίσει σωστά το αίμα από τα τοξικά μεταβολικά απόβλητα. Αυτή η ζημιά λοιπόν στο DNA μεταφέρεται από γενιά σε γενιά με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την περίπτωση, αλλά είναι καθαρά κληρονομική. Επομένως, προσπαθούμε ένας από τους τρόπους μας είναι να δούμε και πόσο συχνή τελικά είναι στην Κύπρο και με την χρήση πλέον γενετικών μεθόδων
και στη Διοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχουμε πολλές χιλιάδες εθελοντές, προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τη συχνότητα σε γενετικό επίπεδο και μετά σε συνεννόηση με τους νεφρολόγους να δούμε σε ποιο βαθμό αυτό αντανακλά ασθενείς οι οποίοι καταλήγουν στα νεφρολογικά ιατρία και κατ' επέκταση στις μονάδες τεχνητού νεφρού για αμοκάθαρση. Επομένως, είναι μια δουλειά η οποία θέλει πολύ, πολύ καιρό για να ολοκληρωθεί. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους βεβαίως νεφρολόγοι, κλινικοί γιατροί νεφρολόγοι, αλλά και πολλοί ερευνητές. Και έχουμε μια μεγάλη ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που ασχολείται με αυτά τα νοσήματα. Επομένως, κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος και μαζευτήκαμε αυτό το τριήμερο, τετραήμερο εδώ στη Λευκοσία για να συζητήσουμε όλα αυτά, ο καθένας να μοιραστεί τη δικιά του εμπειρία και προπαντός να δούμε και τι προοπτικές υπάρχουν για θεραπείες, τι νέα φάρματα υπάρχουν, τα οποία ενδεχομένως θα σας πούν οι γιατροί μας όταν τους μιλήσετε. Ναι, εκείνο όμως που θα ήθελα να προσθέσω με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νεφρού είναι ότι η Κύπρος δυστυχώς έχει μια πρωτιά. Είμαστε οι πρώτοι πανευρωπαϊκά, αν όχι παγκόσμια, στον αριθμό νέων περιστατικών, νέων ασθενών δηλαδή, που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση κατέτος. Κατέτος, ο αριθμός των ασθενών Κυπρίων που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση ίσως είναι διπλάσιος από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Άρα λοιπόν, έχουμε κάθε λόγο να εγκύψουμε σε αυτό πάρα πολύ προσεκτικά όλοι οι αρμόδιοι φορείς, και από το Υπουργείο και από τον ΟΚΙΠΗ και οι γιατροί μας και εμείς οι εργαστηριακοί, για να δούμε πώς μπορούμε να προλάβουμε αυτή την πανδημία, αυτή την επιδημία καλύτερα. Κύριε Δελστά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και θα παρακολουθούμε έτσι αυτό το πολύ σημαντικό σας έργο. Συνεχίζουμε για την Παγκόσμια ημέρα του νεφρού.